πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εποχή για το δίκτυο ανταγωνισμού και φαντάζομαι όσοι από εσάς θέλουν να ασχοληθούν, αν είναι νωρίς από ό,τι καταλαβαίνετε, περισσότερο είσαστε προπαιδείς. Όχι, έχει και. Αλλά σε κάθε περίπτωση να το έχετε στο μυαλό σας ως ένα τομέα που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένα τομέα που θα αναπτυχθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Και θα υπάρχουν και πάρα πολλές δυνατότητες να κάνετε και καριέρα στον τομέα αυτό, τόσο στην εποχή ανταγωνισμού, όσο είμαστε ανοιχτοί και γενικά προσπαθούμε να αυξήσουμε το προσωπικό μας και πιστεύω ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και στο ιδιωτικό τομέα, λόγω του περισσότερου, λόγω τη προσεκτική εντατική εφαρμογή του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να το σκέφτονται σοβαρά, παίρνουν συμβούλους, υπάρχουν ενδεχομένως και επαναπληκτούν όπως και σε άλλες χώρες στην Ελλάδα οικονομικών consultancies, τα οποία επικαιρούνται στα θέματα πολιτικής ανταγωνισμού και συνεπώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας προσφέρει και μια επαγγελματική διέξοδο στο μέλλον που είναι άκουσα ενδιαφέρουσα και θεωρώ ότι είναι ένας τομέας που είναι ευρωπαϊκός. Συνεργαζόμαστε καθημερινά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις άλλες αρχές ανταγωνισμού των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συναδελφοί μου πηγαίνουν οι Βρυξέλλες αρκετές φορές το χρόνο. Προσπαθούμε έτσι και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά τώρα που έχουμε και την πολιτική κρίση, οπότε είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Προσπαθούμε όλοι να δούμε πιο πρώτα να προσέλθουμε πιο αποτελεσματικά. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι καριέρα που θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για εσάς. Και είμαστε σήμερα εδώ για να απαντήσουμε σε οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε, να σας παρουσιάσουμε το έργο μας και επίσης να ακούσουμε και από εσάς ιδέες, προτάσεις. Γιατί ξέρω ότι και στο πλαίσιο του μαθήματός σας έχετε ξεκινήσει κάποια τεχνολογία, έχετε έτσι προχωρήσει πολλές τεχνολογίες. Έχετε προχωρήσει λίγο στο κομμάτι της χαρτογράφησης, το οποίο θα σας παρουσιάσει η κυρία Στοβουλάκη, το οποίο είναι ένα νέο κεφάλαιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το ερευνητικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θεωρώ πως σε μια εταιρεία πρέπει έχεις μέλλον να επενδύσεις στο R&D, έτσι και σε ένα δημόσιο οργανισμό, αν δεν επενδύσεις στο R&D, το οποίο R&D, σε στεγόμενο τι είναι, είναι χαρτογραφήσεις, είναι η δημιουργία εργαλείων τεχνολογικών για να μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα αντιδρομικές πρακτικές. Αν δεν κάνεις αυτές τις επενδύσεις, θα μείνεις πίσω και εννοείται στην περίπτωση αυτή δεν θα αποφέρεις αποτέλεσμα. Άρα το είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η συλλογή προφορών, η καλύτερη εικόνα της αγοράς και θεωρώ ότι η συνεισφορά σας αυτό είναι πολύτιμη μέσω της εργασίας που κάνετε με τον κύριο Σταυρακούδη για τα πετρολιβεία που έχω μάθει, αλλά επίσης για τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές σούπερ μάρκετ, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι σίγουρο ότι μας ενδιαφέρει και εμάς και θα δείτε και οι συνάδελφοι γιατί μας τι έχουν κάνει στο σημείο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την επίσκεψή σας. Καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα δώσω το λόγο στην ακρόαση του κ. Νικολοπούλου, η οποία θα παρουσιάσει θεσμικά έτσι την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τι κάνουμε, τις αρμοδιοτικές μας. Και εννοείται θα χαρώ πολύ να σας δω και μετά στο τέλος λίγο της συνάντησής σας, γιατί δυστυχώς έχουν γίνει κάποια άλλα γιατί δεν τα αυτούν την ημέρα. Αλλά θα ήθελα να πάρω πάρα πολύ σας μετά και να απαντήσω στην εικόνα που είναι μέχρι στο τέλος ή ενδεχομένως προτάσεις που θα επανέλθω στο τέλος της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω στην κυρία Νικολοπούλου. Ο σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε τον Εθνικό Νόμο για την Προστασία του Ελεύθερου Ερευνητισμού. Είναι ένας βασικός νόμος για μας. Είναι ο νόμος για τον αριθμό 59/2011. Νόμος για τον ανταγωνισμό υπάρχει από πολύ παλιά στη χώρα μας, υπάρχει το 1977. Ωστόσο δεν εφαρμόστηκε από τότε και δεν συστάθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τον τρόπο που είναι σήμερα ήδη από τότε. Εφαρμόζουμε επίσης κάποια άρθρα, τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα αυτά είναι πολύ παρόμοια με τα άρθρα που έχουμε εμείς εδώ, αλλά αφορούν τις περιπτώσεις οι οποίες εσείς.
πόλη. Εμείς ως Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού, όπως και οι υπέρες Εθνικές Αρχές και Ανταγωνιστικής Ένωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε και τα άρθρα αυτά όταν επηρεάζεται το εμπόριο μέσα στην κοινότητα και όχι μόνο μέσα στη χώρα μας. Σκοπός μας λοιπόν με την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι να λύσουμε ή να αποκαταστήσουμε την υγεία ανταγωνιστική νόμη της αγοράς. Οποιασδήποτε αγοράς, οποιοδήποτε κλάδου και οτιδήποτε για αναφορά. Ακόμη για αναφορά προϊόν, ακόμη για αναφορά υπηρεσία. Σκοπός μας είναι έτσι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του καταναλωτή και ευρύτερα να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Αυτό πώς το κάνουμε. Καταπολεμούμε τις πρακτικές που περιορίζουν τον ενδιαφέρον τον ανταγωνισμό και καταλήγουν στην αγκλάδα των διαμορφών. Καταπολεμούμε όλα τα εμπόδια εισόδου σε μια αγορά η οποία για μας και αυτός είναι ο σκοπός μας πρέπει να είναι ελεύθερη και πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό το κάνουμε συνεργαζόμενοι και εφαρμόζοντα κοινά πρότυπα με άλλες ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάντοτε παρεμβαίνουμε ορθολογικά εκεί που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού μας.